προς αποκατάσταση των όσων δήλωσε ο Δήμος Ναυπλίων για το χρέος της ΔΕΙΑΡΜ στη ΔΕΙΑΡΜ. Θα απαντήσω ένα προς ένα. Πρώτον, το χρέος αυτό έχει δημιουργηθεί και έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, όχι χθες, αλλά από το 2017. Ουδέποτε στο παρελθόν αμφισβητήθηκαν από τις υπηρεσίες της χρεώσης και τα έξοδα του βιολογικού. Παραλαμβάνατε με υπογραφή μέχρι το Φεβρουάριο του 2021. Γιατί παραλαμβάνατε όλα αυτά τα χρόνια, εφόσον αμφισβητούσατε τις χρεώσεις? Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως η ελληνική δικαιοσύνη θα αποδώσει το δίκαιο, κύριε Κοστούρ. Δεύτερον, εφόσον έχετε ζητήματα κακής συνεργασίας, γιατί ανανεώσατε τη σύμβαση με τη ΔΕΙΑΡΜ πριν από 5 μήνες? Οι προγραμματικές συμβάσεις αναφέρουν τους όρους της συνεργασίας, τις υποχρεώσεις των εταίρων και τη λειτουργία του βιολογικού. Γιατί υπογράψατε ξανά μαζί μας και μάλιστα δεν διαπραγματευτήκατε τους όρους από τη στιγμή, μάλιστα που έχετε αμφιβολίες? Τρίτον, αμφισβητείτε τη διαχείριση του βιολογικού και μάλιστα μας παροτρύνετε να αποχωρήσουμε αν δεν μπορούμε. Να αποχωρήσουμε από πού? Από το βιολογικό που χωροτοξικά ανήκει στο Δήμο Άλγους Μυκηνών? Σας το έχω ξαναπεί. Μπορείτε να φτιάξετε ένα δικό σας βιολογικό καθαρισμό στο Δήμο Ναυπλίων και να μας απαλλάξετε μια για πάντα από τα χρέη σας που βαραίνουν τους δημότες μας. Τέταρτον, δυστυχώς και πάλι ήσταν ενημέρωτος, κύριε Κοστούρ. Το παροχόμετρο για το οποίο κουμπάζετε δεν λειτουργεί σωστά και η επιχείρησή σας ζήτησε να μην το λαμβάνουμε υπόψη στις μετρήσεις και να επιστρέψουμε πάλι στον αρχικό τρόπο τιμολόγησης με πληθυσμιακή κατανομή. Το παροχόμετρο θα έδειχνε περισσότερες σε βάρος σας χρεώσεις λόγω τουρισμού, αλλά και αυτό το δεχτήκαμε. Οπότε μη μας κουνάτε το δάχτυλο και προχωρήστε στην πληρωμή των χρεών σας. Τέλος, είπατε ότι δεν θέλετε να πέσετε στο επίπεδό μας. Θα σας πω μια κουβέντα που λέει ο σοφός λαός. Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Και σας ρωτάω να μου απαντήσετε ξεκάθαρα. Χρωστάτε? Γιατί δεν πληρώνετε? Όσο για αυτό που είπατε ότι αυτή η ιστορία δεν αφορά τον κόσμο, θα σας απαντήσω. Φυσικά και αφορά τον κόσμο, γιατί δίνει τα λεφτά του. Και μέσω των λογαριασμών και εσείς δεν τα αποδίδετε. Και πολύ περισσότερο για τους δημότες του Δήμου Άλγους Μυκηνών που τραβάνε τα δικά σας χρέη. Ευχαριστώ.